Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και να ξαναπώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη νέα έτσι, μεγάλη δωρεά την οποία κάνετε και η οποία προφανώς σε μεγάλο βαθμό θα αφορά και την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του COVID-19. Εξάλλου είστε παλιοί γνώριμοι και στο χώρο της υγείας. Κάνετε σημαντικότατες δωρεές όταν τα πράγματα ήταν σε συνθήκες κανονικότητας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά έρχεστε να συνεισφέρετε σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι επειδή υπήρξε μια, θα έλεγα, ασυνήθιστη για τα δεδομένα της χώρας συμμόρφωση και αίσθηση εθνικής αποστολής, τα έχουμε πάει πολύ καλύτερα από ότι πολλές άλλες χώρες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Αυτό όμως αυξάνει τις υποχρεώσεις να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φάση. Ξέρουμε ότι κατά πάση πιθανότητα αυτή η πανδημία θα επιστρέψει το φθινόπωρο. Και γνωρίζουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση από μία συνθήκη σαφέστατα υποδεέστερη αυτή άλλων χωρών ως προς τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Και παρότι έχουμε καταφέρει και έχουμε προσθέσει κρεβάτια εντατικής με μεγάλη ταχύτητα, εξακολουθούμε να υπολοιπόμαστε του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και θα ήθελα να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτή τη σημαντική δωρεά. Να αναφέρω ενδεικτικά μόνο και στην αρχή της συζήτησής μας κάποιες πρώτες σκέψεις που έχουμε κάνει εμείς και μετά θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ και τις δικές σας σκέψεις. Προφανώς η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αύξηση των κρεβατιών των μονάδων εντατικής θεραπείας, ώστε η χώρα μας να φτάσει γρήγορα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να προσθέσουμε πέρα και πάνω από τα κρεβάτια τα οποία ήδη έχουμε προσθέσει και τα κρεβάτια τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει από άλλες ιδιωτικές χορηγίες περί τα 500 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα, που αφορά την ψηφιοποίηση της πρωτοβάθμιας υγείας, έτσι ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν αποκτήσει πια έναν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ξέρω ότι απασχολεί και εσάς πάρα πολύ, κυρίως όσον αφορά και την κατάρτιση των νοσηλευτών, οι οποίοι θα εργάζονται αποκλειστικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και υπάρχει και μια σημαντική διάσταση που αφορά την έρευνα και τη χρηματοδότηση ενδεχομένως ενός εθνικού ερευνητικού προγράμματος για ελέγχους και ιχνηλάτιση των ιών. Είναι κάποιες πρώτες σκέψεις τις οποίες εμείς έχουμε κάνει και μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις γύρω από το θέμα αυτό και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε αποδείξει και την έμπρακτη υποστήριξή μας στο σημαντικό κοινοφελές έργο το οποίο διαδραματίζεται συνολικά στην Ελλάδα και με το γεγονός ότι απαλλάξαμε τις δωρεές όλες από το ΦΠΑ. Αυτό είναι μια σημαντική δυνατότητα η οποία δίνεται πια στα Ιδρύματα, ώστε ουσιαστικά να αυξήσουν τις προσφορές τους για κοινοφελείς σκοπούς. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει συνολικά και ειδικά στον χώρο της υγείας και προφανώς ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτή τη φορά σταθήκατε και πάνω από το ύψος των περιστάσεων με μια πολύ σημαντική και γενναιόδορη δωρεά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια και ευχαριστούμε για τη συνάντηση αυτή. Πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι στιγμές τέτοιες που δείχνει το πόσο σπουδαίο είναι και αναγκαίο να γίνονται πλέον οι συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα και μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού. Γιατί κανείς πλέον μόνος του, και νομίζω αυτός ο ιός βασικά έχει δείξει με όλη τη δύναμη ότι μόνοι μας κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει και χρειάζονται πλέον τις συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Εμείς πάντα ερχόμαστε από ένα background το οποίο το λέμε και πάντα, το λέμε και σε εμάς τους ίδιους. Δεν αναπληρώνουμε, δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε και μπορούσαμε, δεν θα έπρεπε. Κυρίως ξεπληρώνουμε όπου. Πρέπει να πω και ένα μπράβο και σε εσάς και στην κυβέρνηση και στον ελληνικό λόγο. Γιατί το γρήγορο πείσιμο, όπως έχει δείξει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τρία μέρη τα οποία όπως μιλάμε και με την Νιόρκη το κοιτάμε αυτό το πράγμα είναι η ανάγκη της ψυχολογικής στήριξης,
η ανάγκη της στήριξης των αδυνάμων και η βοήθεια στους γιατρούς. Όταν λέω και στους γιατρούς, το οποίο νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι κάτι το οποίο όχι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, όπως επίσης και οι καθαριστές και οι καθαρίστριες, οι οποίοι είναι και αυτοί από τους ήρωες, στους οποίους δεν μιλάμε πολλές φορές. Εγώ λοιπόν, όπως και εμείς αρχίζουμε από την πρωτοβουλία και την αρχίσαμε με μια δωρεά στο Rockefeller για την, βασικά για το research το οποίο κάνουνε, για το μειό, είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να βοηθήσουμε άμεσα τον κόσμο που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και ζητήσαμε να μιλήσουμε για τι προγράμματα μπορούμε να κάνουμε είτε μαζί, εμείς κάνουμε και με άλλους δωροδόχους, αλλά και μαζί, όπου είναι και οι ανάγκες, και για τη σύντηση και για την ψυχολογική στήριξη, αλλά και οπωσδήποτε σημαίνει πάρα πολλά για μας από το πράγμα, να βρεθεί τρόπος, θα θέλαμε πράγματι να βοηθήσουμε κάθε και κάθε μία που βρίσκονται στις κλινικές που αντιμετωπίζουν τον ιό και στις εντατικές μονάδες. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Αυτό θα ήθελα να πω, όχι επειδή το κάνουμε τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο και εμείς εσωτερικά και καταλαβαίνουμε πλήρως ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση στην πρωτοβουλία για την υγεία, την οποία κάνουμε με τα διανοητικά νοσοκομεία, με το training το οποίο ήταν και training για τις λοιμώξεις, για τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές. Είναι κάτι το οποίο είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή να ενδυναμώσει τις υποδομές και ανθρώπινες και κτηριακές, για να μπορεί η χώρα να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ιούς. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι και την ημέρα μετά κοινωνικο-οικονομικά. Και εκεί που η χώρα μας δυστυχώς χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, μόλις βγαίναμε από μια μεγάλη κρίση. Να πω ότι καταρχάς συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί το έργο των ανθρώπων που σήκωσαν και σηκώνουν το πολύ μεγάλο βάρος αντιμετώπισης της κρίσης. Και αναφέρομαι σε όλους όσοι εργάζονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, κυρίως στις εντατικές, αλλά όχι μόνο, γιατροί, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνώρισες τη σημασία των πρωτίστως γυναικών που ασχολούνται με τις υπηρεσίες καθαρισμού σε δύσκολες συνθήκες. Και επειδή ακριβώς και εμείς προτάξαμε την ανάγκη να υπάρχει μια ηθική αλλά και υλική αναγνώριση αυτών των ανθρώπων, γι' αυτό και δώσαμε εκτάκτως δώρο Πάσχα, παρότι όπως γνωρίζετε το δώρο Πάσχα έχει καταργηθεί στο δημόσιο τομέα, σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, για να μην κάνουμε και συνολικές διακρίσεις, ως μια έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς την οποία επιτελούν. Και επίσης σίγουρα θα εξετάσουμε και τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε και αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της υγείας ανάλογα με την επικινδυνότητα της επαφής που έχουν με τους ασθενείς, και προφανώς πάλι οι εργαζόμενοι στις εντατικές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξαιρετικά δύσκολης δουλειάς που πρέπει να κάνουν 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Η έμφαση προφανώς έχει πέσει στις εντατικές, όχι μόνο διότι είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όταν έχουμε πανδημίες οι οποίες επηρεάζουν μαζικά τον πληθυσμό, και γνωρίζετε κι εσείς και γνωρίζεις καλά από τη Νέα Υόρκη πόσο τραγικό είναι όταν αναγκάζονται γιατροί να επιλέξουν ουσιαστικά ποιος θα έχει και ποιος δεν θα έχει πρόσβαση σε έναν αναπνευστήρα, σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, σε ένα κρεβάτι εντατικής. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες πολύ πιο προηγημένες από την Ελλάδα. Ευτυχώς δεν έγινε στην Ελλάδα, γιατί πήραμε έγκαιρα τα μέτρα. Αυτό δεν μπορεί όμως να αποτελεί άλοθη για την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο, διότι αυτό αφορά πρωτίστως τους πιο αδύναμους, αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία, είναι να φτάνουμε στο σημείο, και δυστυχώς φτάναμε στο σημείο συχνά, πρέπει να το πούμε ανοιχτά, σε περίοδους όπου είχαμε έντονες επιδημίες γρίπης, να πρέπει να μπαίνει πολιτικό μέσο ή να παρακαλεί κάποιος για πολιτικό μέσο για να έχει ένα κρεβάτι σε εντατική. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Και είναι προσωπική μου δέσμευση ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα θα φτάσει να έχει αρκετά κρεβάτια εντατικής ώστε να αντιμετωπίζει όχι μόνο έκτακτες περιστάσεις, αλλά και τις τακτικές περιστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζει στα πλαίσια μιας σοβαρής περίθαλψης, την οποία πρέπει να έχει. Και φυσικά οι πιο αδικημένοι, αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση τελικά στο σύστημα υγείας, είναι οι πιο αδύναμοι. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες και δυστυχώς και με την Αμερική, είμαστε πολύ πιο
ευαισθητοποιημένη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνοντας δωρεάν πρόσβαση σε όλους ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, είναι ένα σύστημα το οποίο απέδειξε ότι παρά τις δυσκολίες του πρέπει να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο και να μετατραπεί σε ένα νέο σύστημα υγείας με καινούριο εξοπλισμό, το οποίο να περάσει γρήγορα στην ψηφιακή εποχή και με ανθρώπους εκπαιδευμένους σε άλλες λογικές. Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως καθυστέρηση στις υπόλοιπες δράσεις τις οποίες έχει δρομολογήσει το Ίδρυμα. Ειδικά αυτές που αφορούν στην εκπαίδευση των γιατρών, ζητήματα που αφορούν το τραύμα. Αν σκεφτούμε πόσους ανθρώπους χάνουμε από τραύμα στη χώρα μας, επειδή οι γιατροί μπορεί να μην είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να αντιμετωπίσουν το θέμα, μπορεί να είναι πολύ πολύ περισσότεροι από αυτούς που ενδεχομένως να χάσουν τη ζωή τους από αυτήν την πανδημία. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα προς το παρόν. Θα συνεχίσουμε από εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και προσοχή, ειδικά εσείς εκεί στη Νέα Υόρκη. Όλοι μας, όλοι μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.